Ο Δούκας είναι μια ομάδα που θα έλεγα εισαγωγικά δεν μας πάει. Χαρακτηριστικά και στα τρία περσινά μάτς κερδίσαμε οριακά με ένα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι που με ανησυχούσε πολύ. Εξελίχθηκε σε ντέρμπι, κάποια στιγμή βρεθήκαμε πολύ πίσω στο σκορ. Εκεί νομίζω δείξαμε στοιχεία μιας ομάδας που θέλει να λέγεται μεγάλη και να γίνει μεγάλη. Πειθαρχήσαμε, ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του αγώνα και τελικά πήραμε εμείς κεφάλι στο δεύτερο ημίχρονο με πάρα πολύ πάθος και πειθαρχία στα ζητούμενα του αγώνα. Ευχαριστώ καταρχήν τα καλά λόγια για την ομάδα του Δούκα που έκανε ο Μίμης, ο Δημητρούλιας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς. Άξια κέρδισε. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια. Μια προσπάθεια που ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Ξέρουμε τι ζητάμε. Ανεξάρτητα από το σκόλ που δίκαια κέρδισε και παίχτηκε ένα καλό παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Κάποια πράγματα τα οποία δουλεύει στην προπόνηση για το συγκεκριμένο αντίπαλο, ανεξάρτητα αν πηγαίνουμε ή όχι στην ομάδα του Άργους, θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, γι' αυτό δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, κοιτάμε πάντα μπροστά. Τον επόμενο αντίπαλο που είναι την άλλη εβδομάδα ο Άρης στην έδρα μας. Ήταν νομίζω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και το καλό είναι ότι ήταν και τηλεοπτικό, οπότε ελπίζω αρκετός κόσμος του Χάντμπολ και όχι μόνο του Χάντμπολ να το απόλαυσε. Εμείς ξεκινήσαμε και εγκαινιάσαμε και το γήπεδο της Αγίας Τριάδας και στο πρωτάθλημα, μια καινούργια έδρα. Έχουμε παίξει ήδη εδώ δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά με τη Μαδέρα και σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα σε αυτή την έδρα. Γεμάτο το γήπεδο, ωραίο μάτς. Ιδιαίτερο μάτς για μένα, όπως το είπες, ήταν η πρώην ομάδα μου και σίγουρα πέρασα δύο πολύ καλά χρόνια. Είδα φίλους απέναντί μου, αλλά όταν μπαίνεις στο γήπεδο, μετά ξεκινάει ένα μάτς για 60 λεπτά. Είμαστε αντίπαλοι. Τώρα που τελείωσε, θα πάμε πάλι να χαιρετηθούμε και θα είναι όλα εντάξει. Για να κερδίσεις την ομάδα του Άργους, πρέπει να παίξεις και τα 60 λεπτά. Ήταν θέμα χρόνου. Και συγκεκριμένα κάναμε 19 λάθη. Με 19 λάθη δεν μπορείς να κερδίσεις κάποιον αντίπαλο και ειδικά το Άργος, το οποίο είναι έμπειρη με περισσότερους παίχτες σε επιλογή. Από εκεί και πέρα σας ξαναλέω, ήταν θέμα χρόνου το πότε θα αλλάξει το ηρωή και το παιχνίδι το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα καλό ξεκίνημα. Τα πρώτα 7-8 λεπτά ήταν εκπληκτικά για την ομάδα μας. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, φύγαμε στον εφνιδιασμό, βάλαμε εύκολα γκολ. Από εκεί και πέρα ίσως η διαφορά αυτών των 4 γκολ μας εφησύχασε λίγο. Νομίζω ότι ο Δούκας το πάλεψε, γύρισε το παιχνίδι στον πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 22ο λεπτό πέρασε μπροστά, μας άγχωσε, κάναμε βεβαιασμένες επιθέσεις, λάθος άμυνες, γενικώς δεν μας πήγε τίποτα. Όπως πήγαν τα πάντα στο Δούκα, κάποιες τυχερές μπάλες από κάποια rebound στα χέρια τους. Αυτό έχει το handball. Νομίζω, όπως είπες, είναι διαφήμιση για το άθλημα. Ήταν και τηλεοπτικό, το είδε όλη η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μετά το δεύτερο time out που πήρε ο προπονητής μας, νομίζω ότι πεισμώσαμε πιο πολύ. Παίξαμε καλύτερη άμυνα, φύγαμε πάλι στον εφνιδιασμό, βάλαμε πάλι κάποια εύκολα γκολ, γύρισε το παιχνίδι και το κλείσαμε να χάνουμε ένα γκολ. Νομίζω ότι δεν μας πάει, ως συνήθως παραδοσιακά, έτσι στο πρώτο ημίχρονο πάντα χάνουμε το Δούκα από ό,τι θυμάμαι. Νομίζω ότι όμως στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ παθιασμένη άμυνα, φύγαμε πολύ γρήγορα, κλέψαμε μπάλες, πήραμε επιθετικά φάουλ, βάλαμε κάποια εύκολα γκολ, βάλαμε και στην οργανωμένη κάποια εύκολα γκολ που μας έλειπαν στο πρώτο ημίχρονο. Πήραμε την ψυχολογία και νομίζω από εκεί και πέρα ήταν όχι εύκολο, αλλά αυτονόητο το αποτέλεσμα. Κρατήσαμε μια διαφορά 4-5 γκολ που τελείωσε και η διαφορά 25-21, αν θυμάμαι καλά.